Για να υπεριθέψουμε ότι όλα πήγαν καλά. Sorry. System CTL status Nginx. Ο Nginx βλέπω ότι τρέχει. Θα ανοίξω ένα ακόμα εδώ. Sorry. Θα βάλω κάπως έτσι εδώ. Και παράλληλα ένα εδώ. Ok, οπότε SSH X. Root Pinguinos. Pinguinos. Okay. Τι έχει εδώ, ας δούμε το access log. Ωραία. Οπότε εμείς εδώ ας δούμε λίγο Nginx, Nginx conf. Εδώ αυτή είναι η τοποθεσία που βάζει. Για να δω, όχι, sorry, αυτή εδώ ψάχνει να βρει το index, index html ή το index htm, οπότε ας την πάρουμε αυτή εδώ. Ok, ας φτιάξουμε μια html. Index. HTML head title hello, ξέρω εγώ, body okay. Basically, okay. Body και HTML. Ελπίζω να μην έκανα κανένα λάθος, δεν είμαι και ο καλύτερος στην HTML. Οπότε, super install links. Α, είναι ήδη κατεστημένος, οπότε links, http, localhost. Α, sorry, πριν το κάνω αυτό πρέπει να κάνω restart. Οπότε systemctl restart nginx. Ok. Άρα links, localhost και να το... Είναι από εδώ πέρα το Hello World. Οκ, κανονικά θα έπρεπε να δω και θα έπρεπε να δω και μια εγγραφή εδώ πέρα. Ποιο κοιτάω, το Access Log δεν κοιτάω. Ναι, όντως βλέπω ότι με κάθε Access προσθέτεται και μια τέτοια. Δείτε το ξανά. Sorry. Οπότε δείτε τώρα, προσέξτε εδώ πέρα στο δεξί παράθυρο, μόλις δώσω την εντολή, παπ, ανοίγει. Αν πατήσω κάτι άλλο,
Ας το κλείσουμε λίγο αυτό. Ας βάλουμε όχι το access log αλλά το error log. Ας βάλω ό,τι να είναι, ας πούμε. Α, δεν το βλέπεις σαν error. Α, can't access file. Οκ. Τέλος πάντων, αυτά είναι ρυθμίσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Σε πρώτη φάση βλέπουμε ότι ο Nginx δουλεύει σαν web browser και θα δούμε στη συνέχεια όλα τα αρχεία που έχουν να κάνουν με αυτόν. Και θα τα δούμε σε επόμενο άρθρο.